από το βήμα του σημερινού συναλληλτηρίου των εργατικών συνδικάτων και σωματείων της Θεσσαλονίκης ενάντια στο νομοσχέδιο έκπρομα της κυβέρνησης για τα εργασιακά, καταγγέλνουμε και καταδικάζουμε τις νέες βάρβαρες και κοινώνεις επιθέσεις του κράτους δολοφόνου Ισραήλ, του Ισραηλινού στρατού και των δυνάμεων καταστολής κατά του Παλαιστινιακού λαού. Έχουν ως αποτέλεσμα εκατοντάδες νεκρούς, χιλιάδες τραυματίες, ανάμεσα τους και πολλά μικρά παιδιά, χιλιάδες εκτοπισμένους, πολλές, γκρεμισμένα κτίρια, άγνωστο αριθμό ακόμη συλληφθέντων. Η νέα επίθεση σε βάρος των Παλαιστινίων είναι συνέχεια της επιδεκαετίας παράνομης κατοχής Παλαιστινιακών εδαφών, τα οποία κατέχει το Ισραήλ από το 1967. Αφορμή της δίκαιης έκρηξης των Παλαιστινίων ήταν οι νέες εξώσεις Παλαιστινιακών οικογενειών από τα σπίτια τους και την εγκατάσταση σε αυτά Ισραηλινών επίκων. Από την κρίμια πράξη εθνοκάθαρσης της Ιερουσαλήμ και παραπέρα κλοπή της Παλαιστινιακής γης. Σύμφωνα με όλες τις αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η Ανατολική Ιερουσαλήμ αποτελεί την πρωτεύουσα του Παλαιστινιακού κράτους. Η νέα επίθεση γίνεται με την ανοχή και τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, ο πρόεδρος Βάιντεν ακόμα και αυτή τη στιγμή εφοδιάζει τους δολοφόνους με νέα υπερσύγχρονα όπλα για να είναι πιο αποτελεσματική στο δολοφονικό του έργο. Η Ισραηλινή επιθετικότητα ενισχύθηκε και από την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων κρατών να αναγνωρίσουν την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ. Είναι οι προκλητικές και πρόσφυγες οι φωνές των ηγετών αυτών των χωρών που μοιράζουν εξίσου την ευθύνη στον θήτη και στα θύματα του. Είναι υποκριτικές και πρόσφυγες οι δηλώσεις και του Τούρκου Προέδρου για δήθεν υπεράσπιση των Παλαιστινίων, γιατί και τα δικά του χέρια είναι βαμμένα με αίμα. Στην Κύπρο, στο Ιράκ, στη Συρία, στη Λιβύη. Οι λαοί όλης της περιοχής ζούνε τις βαριές συνέπειες της τρομοκρατίας των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους μεγάλους κινδύνους που προκαλεί η όξυνση των ανταγωνισμών και των αντιθέσεων τους με τη Ρωσία και την Κίνα. Οι λαοί ματώνουν στην Ουκρανία και στον Κάφκασο, στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική. Οι λαοί ματώνουν παντού όπου υπάρχει πλούτος, τον οποίο θέλουν να κλέψουν οι αντιφάγοι μονοπωλιακοί όμιλοι. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας φέρει τεράστιες ευθύνες. Συνεχίζει την πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Ενισχύει, βαθαίνει και αναβαθμίζει την οικονομική, πολιτική και στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ. Δεν προχωρά στην υλοποίηση της ομόφωνης απόφασης της Ελληνικής Βουλής από το Δεκέμβριο του 2015 για αναγνώριση ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους. Η κυβέρνηση και τα κόμματα του κεφαλαίου είναι συνυπεύθυνοι στο έγκλημα που διαπράτεται. Απαιτούμε να προχωρήσει άμεσα η αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους από την Ελλάδα. Με ευθύνη όλων των ελληνικών κυβερνήσεων, η χώρα μας έχει μετατραπεί σε απέραντο πολεμικό ορμητήριο ενάντια σε άλλους λαούς και χώρες και ταυτόχρονα όμως σε στόχο απαντητικών χτυπημάτων σε περίπτωση πολεμικής εμπλοκής. Ειδικά εδώ στην πόλη μας υπάρχει το ανατολικό στρατηγείο
το NRDC που βρίσκεται στο πρώην τρίτο σώμα στρατού. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στους επιθετικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ. Γίνεται εμπειρικτό σε όλους ότι το στρατηγείο αποτελεί στόχο σε περίπτωση μη κρίση μεγαλύτερης πολεμικής εμπλοκής, με ό,τι αυτό σημαίνει για τη Θεσσαλονίκη και για το λαό της. Εκφράζουμε και από αυτό το βήμα την αμέριστη ελληνική και συμπαράσταση στον πολύπαθο λαό της Παλαιστίνης, την υποστήριξή μας στον αγώνα του για τερματισμό της κατοχής, τη διάλυση των επικισμών στην Δυτική Όχθη και στην Ιερουσαλήμ. Απαιτούμε να σταματήσει άμεσα το μακέρεμα του Παλαιστινιακού λαού, την απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων από τις Ισραηλινές φυλακές. Απαιτούμε να γίνει σε αυτό το δικαίωμα επιστροφής όλων των προσφύγων στις αιστείες τους και τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου και βιώσιμου Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα της 4ης Ιουλίου του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Τώρα είναι ανάγκη να δυναμώσει ακόμη περισσότερο η πάλη του αντιπολεμικού αντιτερεστικού κινήματος, συνολικά του λαϊκού κινήματος. Η επικίνδυνη εμπλοκή στους συμπεριστικούς σχεδιασμούς και πολέμους συμβαδίζει με την αντιλαϊκή πολιτική κατά της εργατικής τάξης και του λαού, του λαού και των παιδιών του. Σας καλούμε να πάρετε μέρος μαζικά στις φετινές εκδηλώσεις της πρωτοβουλίας αντιμπεριαλιστικής δράσης της Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη Θεσσαλονίκης στις 22 και στις 29 του Μάη. Συνεχίζουμε με το σύνθημα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», «Στον υπεριαλισμό καμιά υποταγή, μόνη υπερδύναμη είναι η λαή».